Elektra Μαριντάκια Μαμ Νάρτζες Μεν Καζακστάν. Τώρα θέλω να μου πείτε πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτό το άθλημα, το συγκεκριμένο. Αρχίσαμε πριν περίπου 6-7 χρόνια. Ναι, 7. Ήμουν τρίτη δημοτικού, κοινιόβη Δευτέρα. Και βασικά έκανε ο μπαμπάς μας, κάνει εδώ και 20 χρόνια από παλιά. Και μας έβαλε μέσα στο άθλημα και πήγαμε στον κύριο Γιάννη και αρχίσαμε. Τα οποία προπονούνται από πολύ μικρή ηλικία. Η επιτυχία δηλαδή δεν ήρθε μέσα σε μία μέρα, είναι μία προσπάθεια χρόνων. Τα συγκεκριμένα κορίτσια κερδίζουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τα τελευταία 6-7 χρόνια, από τότε που δηλαδή βγαίνουν πρώτες. Και τα άλλα παιδιά που παίζουν με το σύλλογό μας έχουν και αυτά πρωτιές. Elektra Μαριντάκη Μεν Αλιουνάν. Αν μας πεις λίγο την εμπειρία σου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε, πότε έγινε στα Αραβικά Εμμυράτα και εκεί κατέκτησες ποια θέση? Την τρίτη θέση κατέκτησα. Πήγαμε το αεροπλάνο, ήταν περίπου 5 ώρες. Ήταν πολύ, πολύ ωραία εμπειρία. Το στάδιο ήταν πάρα πολύ ωραίο και όλα πολύ οργανωμένα. Είχε παντού κάμερες, drone, όλα φώτα, τα πάντα. Και είχε και πολύ καλούς αθλητές, δηλαδή πολύ ανεβασμένο επίπεδο. Και ο στόχος σου τώρα, αφού έχεις φτάσει μια τέτοια διάκριση? Τώρα το επόμενο πρωτάθλημα είναι το Πανευρωπαϊκό, που είναι τον Μάρτιο, νομίζω. Αυτός είναι ο στόχος μας τώρα. Εκεί, πάμε και εκεί για τις πρώτες θέσεις. Ναι, προσπαθούμε. Ναι, τώρα. Είναι εδώ στην Κρήτη είναι. Θα γίνει, οπότε ακόμα καλύτερα για μας. Εκεί θα δούμε και εσένα, Νιώπη. Ναι, εγώ από το 2022 μπαίνω και εγώ στις Κορασίδες, γιατί τώρα παίζω τα 1-14. Και ναι, θα συμμετέχω κι εγώ.